πως το χώμα πίνει τη βροχή. Νομίζω ότι η ενασχόλησή μου με τη μουσική ξεκίνησε πρωτίστως πιο ολοκληρωμένα, γιατί δούλευα μόνος μου στο χωριό, έπαιζα μόνος μου πιάνο, τραγουδούσα αναγκαστικά τα τραγούδια μου και έγραφα στίχους, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος να το κάνει. Αγάπη, πες με όπως και να λέγονται. Είμαι αγαπησιάρης με τους καλλιτέχνες. Θα σου πω ότι με συγκλώνησε η βαθιά ευγένεια και ο πολιτισμός του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Το ήθος, τη τρυφερότητά του, το μεγαλείο του, σε συνδυασμό με το ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε τότε 45 χρόνια πορείας και με κοίταζε εκεί που κάθεσαι, καθόταν και μου έλεγε «Εντάξει, είναι καλό» και έλεγα ότι κοίτα να δεις ότι, ας πούμε, δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Πες μου ποια ήταν η πιο τρελή αντίδραση ενός καλλιτέχνη όταν του πήγες ένα τραγούδι και του άρεσε πολύ. Συνήθως κλαίνε όταν τους αρέσει πολύ ή συνήθως γελάνε. Αυτό που πιο πολύ με συγκίνησε ήταν η Μελίνα Κανά, η οποία με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι με αυτό το τραγούδι της Πίθα μου έδωσες ενδιαφέρον ξανά γι' αυτό. Και αυτό είναι πολύ σοβαρή κουβέντα. Δεν είναι τίποτα, σκιές μου μοιάζουν, μπροστά στη Πίθα μου στα πόδια λιτοβάζουν. Την πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι μου να παίζει στο ραδιόφωνο, ήταν η φορά που νομίζω ότι μου φύγε κατευθείαν η μαγιά και προσγειώθηκα πολύ απότομα, γιατί η Μαργαρίτα Μητυλινέου, που έπαιξε πρώτη φορά το τραγούδι, το Χαλί με τη Μαρία Δημητρούλα, είπε «Και τώρα ένα τραγούδι του Γεράσου Παγκελάτου και του Χάρη Καραμουρατίδη». Οπότε την πρώτη φορά που ακούστηκα στο ραδιόφωνο, ακούστηκα λάθος. Χρόνια ξεχωρίζεις τους ξένους απ' τα δέρια. Με την Νατάσα Μποφίλη και το Γεράσιμο Βαγγελάτου έχετε φτιάξει μια τριάδα χτύπητη χρόνια τώρα. Τον Ιανουάριο του 2004 συναντηθήκαμε στα γραφεία της Μικρής Άκτου, όπου θα αναδείκνυε και αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες. Και έτσι με το Γεράσιμο ουσιαστικά πρώτα γράψαμε ένα τραγούδι μαζί και μετά βρεθήκαμε σε αυτό το γραφείο, κάναμε μια συνάντηση. Με την Νατάσα γνωρίστηκα επίσης εκεί, δεν τη συμπάθησα ούτε δευτερόλεπτο. Στην αρχή μου φάνηκε πολύ αχώνευτη. Γιατί ήταν έτσι πολύ εκδηλωτική, παρορμητική, με πιάνε. Μου έλεγε τι αστεία φατσούλα που έχει αυτός, είπε. Σε 30 νέους καινούργιους ανθρώπους. Νευρίασα πάρα πολύ. Η εποχή του θερισμού, της μεγάλης μας φοράς, στο καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Η Νατάσα δεν έχει τσίπα. Δεν έχει... δηλαδή, ακούει κάτι και λέει «Είναι ωραίο, είναι λίγο συμπαθητικό, είναι λίγο βλακιούλα», έχει πει. Και πώς αντιδράς? Τη βρίζω, την κοροϊδεύω. Μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει να έχει το μέλλον μου να επιλέξει ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Ποιο τραγούδι σου θεωρείς τη μεγαλύτερη σου επιτυχία? Τη μεγαλύτερη μου επιτυχία δεν τη θεωρώ εγώ μεγαλύτερη επιτυχία, τη θεωρούν τα χαρτιά και είναι το Εν Λευκό. Δηλαδή τα πνευματικά μου δικαιώματα το δείχνουν ξεκάθαρα, ότι το Εν Λευκό είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία.